Με σύμμαχο τον καλό καιρό, αρκετός κόσμος κατέβηκε στην καρδιά του Ηρακλείου για να απολαύσει ζεστά ροφήματα με φίλους και γνωστούς, προχωρώντας λίγο αργότερα στις τελευταίες αγορές για το 2018. Βόλτα με τη μαμά μου. Για καφεδάκι. Καφεδάκι. Για αγορές. Έχουμε ψωνίσει τα πάντα, είμαστε εντάξει. Σε καινούριο σπίτι, έχουμε νέα παιδιά που παντρευτήκανε και θα γιορτάσουμε φέτος σε καινούρια σπίτια. Δώρα έχουμε φιλιοτσάκια. Οπότε θα πάρουμε δηλαδή αρκετά δώρα. Κόσμος πολλής, καλός καιρός, λεφτά λίγα. Ψωνίσατε? Όχι. Δεν θα ψωνίσετε ή περιμένετε τελευταία? Άλλοι ψωνίζουν για μένα. Εντάξει, θα ψωνίσουμε κάτι στα παιδιά. Έτσι. Οικογενειακά μετά ένα ρεβεζιόν σε σπίτια. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Έτσι. Και σας είπα να ανακτήσουμε την αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας, γιατί δυστυχώς έχει χαθεί. Ο καλός καιρός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις αγορές, με πολίτες και επισκέπτες να απολαμβάνουν το γιορτινό κλίμα και να ανταλλάσσουν γλυκές ευχές για το 2019. Τα παιδιά μου ψώνισα αυτά που πρέπει να ψωνίσω, τα δώρα τους, τα ρούχα τους, τα αυτά. Και εμείς, αν περίσσεψε κάτι, πήραμε κάτι. Αλλιώς καφεδάκι και όλα καλά. Θα πιούμε καφέ, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε με τσικουδάκι εμείς. Αυτά τα δύο μόνο σήμερα. Είμαι τουλάχιστον μέχρι τώρα. Από τώρα και πέρα βλέπουμε. Αγορές, ψώνια, κάνατε? Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Έχουμε δώσει τέτοιο φορτίο, το αφήνουμε στους άλλους. Άργια. Και στα Ακρεοπολία κορυφώνεται η κίνηση και τις τελευταίες πινελιές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Χοιρινό, Ουρουνόπουλο, ναι. Καλοπούλα, διάφορα. Δυστυχώς λείπουν τα παιδιά και είμαστε εμείς και εμείς. Οπότε λίγα τα ψώνια φαντάζομαι. Ναι, δεν έχουν, ελάχιστα. Επί το πλήστον τα αξιόνια τώρα ψωνίζουν Ουρουνόπουλο, μοσχάρι, αρνιά. Έχει αλλάξει το μοντέλο, δηλαδή παλιά έπαιρναν γαλοπούλες πολλές. Τώρα πλήσαμε πολύ ελάχιστες, λίγες. Η διάθεση του κόσμου είναι ανεβασμένη, με τους ίδιους να εκφράζουν αισιοδοξία τους για το αύριο. Ελπίζω να έρουν καλύτερες μέρες, αγάπη μου. Και να μας έρθουν όλα παιδιά όπως πρέπει. Πάνω απ' όλα υγεία και χαρά. Ψώνια δεν έκανα εγώ προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι το Ηράκλειο σήμερα είναι γιορταστικό. Οι επόμενες μέρες βέβαια που έρχονται μετά το νέο έτος σίγουρα θα είναι δύσκολο. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να δοθούν θεσμικές λύσεις σε πολλά προβλήματα που έχει ο τόπος μας. Το καλύτερο δώρο είναι είναι κάτι που περισσεύει από το κάθε σπίτι, να το δώσουμε στο διπλανό μας. Αύριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα για τα τελευταία ψώνια.